Χαίρομαι που βλέπω πολύ γενναίους μέχρι αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Ε, λοιπόν, δεν θα καθυστερήσουμε για να, ε, για να προχωράμε. Ε, θα ήθελα να, ε, να παρουσιάσω και, το, και τον συμπρόεδρό μου τον κύριο Μιχόπουλο ο οποίος θα είναι μαζί μας διαδικτυακά λόγω ε, θέματος που είχε χθες μέχρι αργά το βράδυ. Ε, καλημέρα Σπύρο και σε σένα. Ε, τώρα έχουμε εδώ σε όλους. να προχωρήσουμε, Σπύρο, κατευθείαν στην παρουσίαση της πρώτης ομιλήτριας και να ζητήσω από τους ομιλητές ε. όσο γίνεται να περιορίσουν το χρόνο τους για να έχουμε και λίγο χρόνο για συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα απλώ για 15 δευτερόλεπτα πραγματικά να συγχαρώ το συνέδριο γιατί όσο μπορούσα να το παρακολουθήσω είναι του επίπεδο και άρα και τον, αλλά και τον πρόεδρο και όλο το διοικητικό συμβούλιο για αυτή την επιλογή, γιατί πραγματικά το μικροβίωμα θα αποτελέσει το μέλλον τη έρευνα για πολύ καιρό. Και παρουσιάζω αμέσω την κυρία Μπεατρί Μαρτίνε Γκονζάλε, η οποία νομίζω ότι την έχουμε χρόνια δίπλα μα. Και θα έλεγα ότι είχα την ευχαρίστηση να συνεργαστώ επί πολλέ δεκαετίε με το Ινστιτούτο Παστέρ, στο οποίο δουλεύει και έχει ταυτιστεί, θα έλεγα, με την παροχή δεδομένων για την αντοχή στα αντιβιωτικά στην Ελλάδα στο θέμα του ελλικοπακτηδίου. Καλωσόριστη Μπεατρή ε, και περιμένουμε το να το... ακούσουμε ενδιαφέροντα νέα δεδομένα. Ναι, καλημέρα σα. Ε, Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση σε αυτό το συνέδριο. Ε, Όπω ε, ξέρετε, ε, ο επιπελαιωσμό τη λίμωξη από το λικοακυρίδιο του πυλωρού είναι μία από τι συνηθέστερε χρόνιε παθήσει ε, των ε, Τη ανθρωπότητας. δεν βλέπω τίποτα. Ε, ναι. Ε, περνάει... ε δεν δε το βλέπω εδώ. Στο... Βλέπω. Ah, στην οθόνη. Ναι, τώρα το βλέπω στην οθόνη. Τις ανθρωπότητες εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μία ετερογένεια στην κατανομή της, ε, του επιπολασμού, και όπως είπε ο κύριος ε, Ξυλουχάκης ε, πριν από δύο χρόνια στην ομιλία του, ο επιπλασμός στην ε, Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 40-60%. Σε αυτό το ατελή χρονοδιάγραμμα ήθελα να σας δείξω ότι από ε, μετά από ε, τα χρόνια, μετά από την ανακάλυψη του ελικοβακτηρίδιου του πυλωρού, ε, ξεκίνησαν ε, ε, τις ε, ε, θεραπευτικές ε, ε, η θεραπεία και οπότε ξεκίνησα και βλέπανε ότι ήταν πολύ θετικά ότι χρησιμοποιώντας το βυσμούθιο, όπως βλέπουν, δεν ξέρω αν μπορώ να με το pointer, είναι εδώ, και με το βυσμούθιο και με τις άλλες δοκιμές εκκρίσωσης είχαν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά και με την εκτεταμένη ε, χρήση της, ε, της θεραπείας και, προ, ή, και την προτείνομενη ε, χρήση της τριπλής, ε, τρι, ε, το τριπλό σχήμα ε, είδαμε ότι ε, άρχισαν να μην είναι αποδεκτά αυτά τα, τα θεραπεία τις θεραπείες εκκλησώσεις και, και είδαμε ότι ε, βασικά ήτανε, υπήρχε μία σχέση ε, με την αντοχή σε αυτά τα βασικά τρία αντιβιωτικά όπως είναι η κλαριθρομικίνη, η μετρονιδασόλ και η και εδώ βλέπουμε ότι και σε αυτό το χώρο ε, υπάρχει μια ετερογένεια ε, μεταξύ ε, χωρών. Όπως βλέπουμε στην, Αμερική, ε, στην Βόρεια Αμερική δεν είναι τόσο ε, συνηθέστερα για κάποια αντιβιωτικά αλλά και σε κάποιες ε, σε άλλες περιοχές όπως είναι στην Αυστραλία, με την Λεβοφλοξασίνη είναι πάρα πολύ ψηλά. Ε, και ε, είναι, είναι βέβαια ότι... Αυτό το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με το παρόδο του χρόνου ότι υπάρχει μία τάση μείωση της αποτελεσματικότητας της εκρίσωσης, ε, και αυτό ε, υπάρχει μία πάρα πολύ μεγάλη συσχέτιση με, ε, με την άνοδο της αντοχής σε αυτά τα τρία βασικά αντιβιωτικά που έχουν περάσει το όριο για τα, να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ε, το 2013. 17 το, Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία εξέδωσε μια λίστα με τα 12. Ε, βακτήρια που θεωρούσαν ότι απειλούν, απειλούν την, την ανθρωπότητα. Και μέσα σε αυτά ε, βλέπουμε ότι βρίσκεται το λιγοακτρίδιο του πυλωρού λόγω της ε, ψηλής αντοχής στις μακρολίδες, ε, στα, ε, στην, κλα, ε, στην κλαριθορμικίνη. Και, είναι, κατα, και το κατατάξανε ε, στην ε, high priority ε, μέσα σε αυτή ε, τη λίστα. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει, ε, η αλήθεια είναι ότι ε, είναι πολύ ε, ε, σαφής ότι ε, ε, έχουμε ένα πρόβλημα με το λυκοβακτηρίδιο και με την αντοχή. Και όλα αυτά και όλες αυτές οι μελέτες που έχουν γίνει με τις θεραπείες έχουν ε, εν, εντάχθηκαν όλα αυτά στο τελευταίο Μάστρι και στι τελευταίε ε, ε, κατευθυντήριε του Μάστρι. Και όπω βλέπουμε εδώ, δίνουν, υπάρχουν θεραπείε που. Υπάρχουν που χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούνται εξαρτώντας από το επίπεδο αντοχής σε αυτό το συγκεκριμένο αντιβιωτικό, τη μακρολίδες, τη κλαριθρομικίνη. Και δεν θα αναφερθώ αν είναι στην πρώτη γραμμή ή δεύτερη γραμμή. Νομίζω ότι το έχετε εξαλείψει αυτό το θέμα σε αυτό το συνέδριο. Ε, οπότε, κάτι καινούριο σε αυτό το Μάστρικ είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, θέλουν να μας δείξουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να μην μείνουμε. Ε, στις ε, φαινοτυπικές μεθόδους για να, κα, για να μπορέσουμε να δώσουμε μία απάντηση στην ε, 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 αντοχή σε αυτά τα αντιβιωτικά και πρέπει να προχωρήσουμε στις ε, μοριακές ε, δοκιμές όπως είναι η Real-Time PCR ή το ε, Next Generation Sequencing. Οπότε ε, εμείς στο εργαστήριο ε, γιατρικής μικροβιολογίας του Ελληνικού Ινσοδοπαστέρ ε, συμβάλλουμε σε όλα αυτά τα χρόνια στην εργαστηριακή επιτήρηση της αντοχής, κάνουμε φαινοτυπικούς μεθόδους όπως είναι καλλιέργεια και αντιδιόγραμμα, αλλά προχωράμε και σε μοριακούς μεθόδους. Σε, 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 μέθοδο, σε ρουτίνα έχουμε την μοριακή μέθοδο που μπορεί και να ανοιχνεύουμε με real-time PCR, συγγνώμη, με real -time PCR, ε, το, το λιγοακτηρίδιο του Πυρορού και τις δύο, βασικούς, τις δύο βασικούς αντιβιωτικά. Τα δύο βασικά αντιβιωτικά, όπως είναι η κλαριθρομική και η λεωφλοξασύνη. Και σε επίπεδο, ερευνητικό επίπεδο, μπορούμε να έχουμε κάνει μελέτες με το, όλο το γονιδιώμα του, του λιγοακτηρίδιου με συνεργασία με τη μονάδα βιοπληροφορικής και εφαρμοσμένης υγειονομικής του Ινστιτούτου και έτσι έχουμε, έχουμε συμβάλει σε πολλές μελέτες όπως είναι αυτή η τελευταία μελέτη του Nature Communication όπου δώσαμε πάρα πολλά δεδομένα της χώρας. Και τώρα το, το βασικό που είναι τα δεδομένα της, της αντοχής στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε τα 20 χρόνια όπου έχουμε συμβάλει σε όλες αυτές οι μελέτες με πολυκεντρικές μελέτες στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι η αντοχή στην, στην, Λεβοφλο... στην μπορώ να το πόιντερ είναι το πάνω δεν Βλέπουμε ότι... Α, ναι, καλύτερα. Ναι, Οπότε βλέπουμε ότι σχετικά με την μετρονιδασόλη έχουμε φτάσει στο 40%. Είναι υψηλή η αντοχή στη μετρονιδασόλη, όπω είναι υψηλή η αντοχή στην, στην κλαριθρομική Όπου βλέπουμε ότι μετά από μία 20 ετία, βλέπουμε ότι έχει δεκαπλασιαστεί, ξεκινώντα ένα 2,3% το 1998 και έχουμε φτάσει το 2028 να πλησιάσουμε το 30%. Ε, αναφορικά με τη λιβοφλοξασίνη βλέπουμε ότι ε, ακόμα είμαστε σε ασφαλή επίπεδο, ότι η αντοχή είναι κάτω από το 10%. Ε, αυτό τουλάχιστον μας δείχνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό το αντιβιωτικό πιο ασφαλής. Ε, σε μια πολυκεντρική μελέτη που έγινε με, την, με συνεργασία με την Ε.Γ.Ε. και με το ελληνικό Ινστοπαστέρ, ε, με αυτή τη μελέτη και με βάση την καλλιέργεια, είδαμε ότι ε, τα ποσοστά της αντοχής στη Μετρονιδασόλ, Λεβοφλοξασίνη και ε, Κλαριθρομικίνη ήταν παρόμοια. Ε, ε, άγγιξε σχεδόν το 35% για τη Μετρονιδασόλ, η ε, Κλαριθρομικίνη ήταν στο ίδιο επίπεδο, ένα 28% ε, η Λεβοφλοξασίνη κάτω. Αυτό που ήθελα να σας δείξω εδώ είναι ότι και σε αυτά τα δύο βασικά αντιβιωτικά. δεν πρέπει να δούμε μόνο το αρνητικό κομμάτι της πίτας ότι είναι η αντοχή πρέπει να δούμε και ο εμ... oh, συγγνώμη... πρέπει εμ... Να δούμε και το θεκτικό κομμάτι, ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ευαισθησίας σε αυτά τα δύο αντιβιωτικά, 65% στη Μετρονιδασόλη και 72% στη Κλαριθρομικίνη. Αυτό τι θέλω να πω, ότι εάν αφαιρμόσουμε να κάνουμε τέσσερις ευαισθησίες πριν να δοθεί μια, ε, ε, μια θεραπεία, νομίζω ότι μπορούμε να ε, σώσουμε αυτά τα δύο αντιβιωτικά και να επιστρέφουμε λίγο στο κλασικό τριπλό σχήμα. Και ε, βλέπουμε εδώ... Δίπλα, οι, οι πολλαπλές αντοχές, ε, η διπλή αντοχή στη Μετρονιδαζόλ και η Κλαριθρομικίνη έχει φτάσει στο 11%. Ε, στην, ε, στα άλλα δύο, Μετρονιδαζόλ-Λεβοφλοξασίνη-Κλαριθρομικίνη-Λεβοφλοξασίνη είναι ακόμα σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Σε αυτό το κομμάτι θέλω να πω ότι ε, τα μοριακά η μοριακή μέθοδο, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, επειδή πολλές φορές δεν μπορούμε να κάνουμε καλλιέργεια σε αυτές τις βιωσίες που, προε... που έρχονται στο ελληνικό Ιστοπαστέρ και οπότε τι βλέπουμε, ότι ε, από αρνητικές καλλιέργειες ε, μπορούμε να δώσουμε μία απάντηση, τουλάχιστον σε, στο θεράπον γιατρό, και να, δω, να δούμε εάν είναι, ε, να υπάρχει άντοχη στην κλαριθρομικίνη ή όχι, ή στην λεοφλοξασίνη. Και τι, ε, τι, έγινε με την πανδημία και μετά την πανδημία. Ε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς δεν κλείσαμε ε, στο εργαστήριό μας, συνεχίσαμε να δουλεύουμε, ε, να ε, να έχω ασθενεί με, ε, με προβλήματα, αλλά τα περισσότερα περιστατικά ήτανε ε, δευτεροπαθούς αντοχή. Ο, ο, ε, δευτεροπαθούς. Οπότε, είχανε αυτά, αυτοί, αυτούς τους ασθενείς είχαν λάβει όχι μόνο δύο φορές θεραπείες, ήτανε πολλαπλές οι αποτυχίες που είχαν. Και εδώ βλέπουμε, όπως ε, ε, στην διαφάνεια, ότι είτε είναι πάρα πολύ ψηλά τα ποσοστά αντοχής στην κλαριθρομική είναι αυτή τη στιγμή, σαν δευτεροπαθή, δε, δευτερογενή αντοχή, ε, και στην ε, μετροϊδασόλ είναι λίγο γύρω στα 38, 40, 50%. Αυτό βέβαια νομίζω ότι συμβαίνει όχι μόνο επειδή χρησιμοποιούσαμε ε, θεραπείες, άλλες θεραπείες, για το λυκοβακτηρίδιο του πυλώρου, αλλά χρησιμοποιούσαν, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές η ασυθρομικίνη για, 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 ε, για άλλες περιπτώσεις του αναπνευστικού ε, και ήταν νομίζω ότι πάρα πολύ ε, τα περιστατικά που ε, φαίνονται εδώ, ότι αυξήσανε αυτή την αντοχή. Οπότε πάντα λέμε ότι πρέπει να προϋποθέτει να υπάρχει ένα έλεγχος ευαισθησίας σε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτές είναι τα πολυανθεκτικά και όπως βλέπουμε είναι πάρα πολύ ψηλά. Από το 11% παραδείγματος χάρη που ήταν στην, με τον μετρονιδασόλ και, κλαρι, και κλαριθρομικίνη βλέπουμε ότι έχουν φτάσει ε, 29-30-36%. Στις άλλες ε, περιπτώσεις ε, φαίνεται να είναι ε, πάντα και να έχουν παραμείνει λίγο χαμηλά. Και όπως ξέρουμε ότι όλη αυτή η αντοχή στα αντιβιωτικά ε, συσχετίσεται πάρα πολύ με την κατανάλωση αντιβιωτικών και βλέπουμε εδώ ότι όλες οι χώρες της, ε, των Βαλκανίων είναι οι, οι χώρες με το ψηλότερο ε, ποσοστό ε, κατανάλωσης. Και παρόλο ότι το 2020 ε, η χώρα μας ήθελε να, ε, να πάρει μέτρα για την ε, για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής και η χορήγηση των αντιβιωτικών έπρεπε να γίνει με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θέλαμε να δούμε εάν είναι βέβαια αλήθεια ότι αυτό, ε, α, αυτή την, ε, 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 αυτά τα μέτρα μπορούσαν να βοηθήσουν. Και βλέπουμε εδώ, το 2019, είχαμε την πρωτιά στην κατανάλωση. Και το βλέπουμε εδώ η Ελλάδα. Τώρα... Δεν είμαστε οι πρωτοί, οι πρωτοί, έχουμε χάσει την πρωτιά, είμαστε η τρίτη χώρα ε, μέσα στις τρεις χώρες με την ψηλότερη κατανάλωση αντιβιωτικών και εδώ φαίνεται περισσότερο, φαίνεται καλύτερα, ότι υπάρχει μία τάση ε, μείωση της κατανάλωσης που αυτό ε, μακροχρόνια νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει. Οπότε συμπερασματικά ε, ήθελα να πω ότι ε, πρέπει να υπάρχει ένα συστηματικό έλεγχο ευαισθησία ε, με αντιβιόγραμμα ή με μοριακέ μεθόδου. Ε, τώρα έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που δεν έχουμε κάνει κάποια μελέτη για την ε, πρωτογενή αντοχή. Ε, η παρακολούθηση της κατανάλωση αντιβιωτικών σε εθνικό επίπεδο νομίζω, ε, 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 νομίζω ότι είναι καλό και αυτές οι δράσει που κάνει το Υπουργείο Υγεία νομίζω ότι είναι σωστέ και ε, τέλος ε, νομίζω ότι το εργαστήριο γιατρικής μυοκαρδίας ε, εμεί ε, είμαστε ένα εργαστήριο που κάνει επιτήρηση πάρα πολλά χρόνια ε, σίγουρα έχει συμβάλει και με σα ε, σε όλα αυτά αυτές οι μελέτες από το 1998 εμείς ε, θέλουμε να γίνομαστε κέντρο κέντρο αναφοράς με την βοήθειά σας βέβαια για να συμβάλλουμε στην επιδημιολογική επιτήρηση της αντοχής του βακτηρίου σε εθνικό επίπεδο. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε εδώ και είναι πολύ, πολύ αργά και τελειώνουμε <laughs> ε, την Ελληνική Ασοντραλογική Εταιρεία, την ΕΜΕΛΟΠ και τους στενούς συνεργάτες που έχουν δουλέψει πάρα πολύ μαζί σας, μαζί μας και μαζί σας και ε, ήθελα να, ε, να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς από το Dionysius Goura που δεν μπορούσε να παραβρεθεί στο συνέδριο λόγω καθηκόντων ε, και ευχαριστώ πάρα πολύ.